Σήμερα να ξεκινήσουμε μια διαπίστωση. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία καταφέρνει με έναν τρόπο χαλιναγώγησης της κοινής γνώμης να περνά μια εντύπωση ότι όλα βαίνουν καλώς. Από την άλλη τη μεριά όμως η κοινωνία, οι απλοί άνθρωποι γνωρίζουν πολύ καλά από την καθημερινότητά τους ότι μόνο καλώς δεν πηγαίνουν. Αυτό λοιπόν είναι μια πραγματικότητα που οι πολιτικές δυνάμεις που δεν αποδέχονται αυτήν την κατάσταση οφείλουν να την αλλάξουν. Και πώς οφείλουν να την αλλάξουν? Καταθέτοντας τις πολιτικές τους απόψεις, οι οποίες θα καταδεικνύουν τις αδιέξοδες πολιτικές που ακολουθεί αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία και θα εκφράζουν τις εναλλακτικές προτάσεις στην κοινωνία, ούτως ώστε οι πολίτες όταν με το καλό θα προσέλθουν στις κάλπες να μπορέσουν να κάνουν άλλες επιλογές προκειμένου να είναι προς το όφελος το δικό τους αλλά και του κοινωνικού συνόλου. Για να γίνει όμως αυτό, θα πρέπει αυτός ο λεγόμενος χώρος της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον αυτός ο οποίος βρίσκεται προς τα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, να μπορέσει να εκφραστεί ενιαία, δυναμικά, πολιτικά και ουσιαστικά. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει με ένα κονταροχτύπημα των πολιτών οι οποίοι βρίσκονται στον χώρο προς τα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να γίνει αντίθετα με σύνθεση, με ομόνοια και με κοινή πορεία. Έχουν αποδείξει αυτή τη στιγμή κυρίως η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτό το οποίο επιδιώκει είναι να λαϊλατήσει και να επιβάλλει την θέση της ως μια μονόδρομη πορεία διαδοχής στην εξουσία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν πρόκειται να το αποδεχθούν οι πολίτες και γι' αυτόν τον λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχώς θα χάνει τις εκλογές και θα είναι αντιπολίτευση, είτε αξιωματική είτε μη αξιωματική. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να αργά ή γρήγορα οι πολιτικοί χώροι που θα κονταροκτυπιούνται, δηλαδή το ΚΙΝΑΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα οδηγούνται σε αλληλεξόντωση με ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους πολίτες και την κοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, πρωτίστως, ο οποίος δεν δέχεται να αντιληφθεί ότι άλλαξαν οι εποχές και ότι δεν είμαστε στο 2012 με 2015 να πουλάει φούμαρα στους πολίτες, ότι θα πρέπει να αποχωρήσει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και να ανοίξει έναν δρόμο συνεννόησης σε όλη την ευρύτερη δημοκρατική παράταξη, που πιστεύω ότι μετά και την εκλογή νέας ηγεσίας στο ΚΙΝΑΛ έχει περισσότερες δυνατότητες να συζητήσει ξανά στη βάση τη συγκρότηση μιας εναλλακτικής προοδευτικής πρότασης απέναντι στη διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Αλλά δυστυχώς με αυτό το οποίο σέρνει ο κύριος Τσίπρας ως ιστορία του απέναντι σε όλους τους δημοκράτες πολίτες που κράτησαν την αξιοπρέπειά τους και δεν προσαρτήθηκαν από το κόμμα του, δεν μπορεί να γίνει. Θα πρέπει ο κύριος Τσίπρας να αποδεχθεί αυτή την πραγματικότητα, να περάσει στο περιθώριο, να τον θυμόμαστε με όλα τα θετικά ή τα αρνητικά τα οποία άφησε στην πολιτική του πορεία και να ανοίξουν οι διεργασίες για τη συγκρότηση ενός ουσιαστικού δημοκρατικού πόλου απέναντι στην μονοκρατορία της δεξιάς, για την οποία αν ο κύριος Τσίπρας ακολουθεί στον δρόμο που ακολουθεί θα είναι υπεύθυνος για αυτήν την πατοκρατορία που θα υπάρξει τις ερχόμενες δεκαετίες στην Ελλάδα. Οι δημοκράτες πολίτες δεν πρόκειται να υποκύψουμε στην υποτιθέμενη ηγεμονία του κυρίου Τσίπρα και ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να ανοίξει διαδικασίες.